Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα. Κάτσε να με φτιάξω μπαλόμπα μου, γιατί εντάξει, το έδωσα μία μπουνίτσα. Είμαι καλό παιδί, δεν το δέρνω. Κακό το ακουστικό. Δεν παίζει καλά, απ' τη μία παίζει πάλι. Τι έχουμε πάθει. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο. Γιώργος Ματζίουκης απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου. Δημήτρης Μπαλόμπας ή Μιτσάρας ή Μπαλομπίνιο. Δικό μου τον Μπαλομπίνιο, έτσι, μην έρθει κάποιος και πάρει πνευματικά δικαιώματα. Άσε με τώρα, το λένε, εγώ το βγάλα. Δημόσια το λέει κανένας? Δεν το λέει, λοιπόν, δικό μου. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8, με πολύ βολέι, με πολύ ατμόσφαιρα, με πολύ σύνθημα, με πολύ κλίμα, κλιματαριά θα γίνουμε, γιατί θα πάμε νοερά ήδη στη Μίκρα, το μυαλό μας είναι εκεί, το σώμα μας μπορεί να μην είναι ακόμα, θα είναι σε λιγότερο από 24 ώρες, ήδη θα είμαστε εκεί. Και αύριο θα κάνουμε με τη βοήθεια του Μιτσάρα απέναντί μου κάτι πρωτοποριακό. Δεν το έχουμε ξανακάνει, δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά του ραδιοφώνου. Μία εκπομπή, όχι μετάδοση. Όχι μετάδοση, μετάδοση κάνουμε όλοι, έτσι δεν είναι, Μιτσάρα? Εκπομπή να κάνουμε από τη Μίκρα. Θα κάνουμε και pre-game, θα είμαστε μέσα από νωρίς. Οπότε αύριο 7 και κάτι την καλησπέρα σας την πούμε από την κατάμεστη Μίκρα. Ελπίζω να ακούγομαι. Αν δεν ακούγομαι, σημαίνει ότι τα τσαμπιά θα κρέμονται και θα ουρλιάζουν και θα φωνάζουν και θα πανηγυρίζουν και θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα κάνουμε τα πάντα για να ακουγόμαστε. Αύριο το πολύ μεγάλο παιχνίδι λοιπόν με την Μπενφίκα στις 7.30 στο κλειστό της Μίκρας. Οι δρόμοι οδηγούν εκεί. Και εδώ και τρεις μέρες κάθε μέρα το Κυανόλευκο ΤΑΑ με ανακοινώσεις μας προετοιμάζει για sold out. Περιμένουμε και την ανακοίνωση που θα λέει ότι έγινε. Έχουν μείνει, επειδή αρκετός κόσμος ρωτά, έχουν μείνει λίγα εισιτήρια. Πέρασα και εγώ νωρίτερα πριν έρθω εδώ για το στούντιο από το Κατσάνιο που πήρα 3 εισιτήρια, γιατί συνολικά θα δώσουμε 5 ως εκπομπή και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον ένα φίλαθλο του Ηρακλή που αγόρασε 2 εισιτήρια και μας τα προσέφερε για να τα κληρώσουμε. Και έναν πολύ καλό μου φίλο από την Ευκαρπία που αγόρασε 3 εισιτήρια. Τα πήρα εγώ ίδιος, εδώ τα έχω. Να τα. Τα είδες, Μιτσάρα? Τα είδες, τα βγάλαμε και σε φωτογραφία το ένα για να το βλέπετε. Στο σύνολο 5, με τη διαφορά ότι τα 2 θα τα πάρετε από τη Μίκρα, τα 3 θα τα πάρετε εδώ από το Λίμπερο. Θα σας ενημερώσω για τη διάρκεια της εκπομπής, πόσο μάλλον και όταν κάνουμε την κλήρωση. 5 έχουμε στον αριθμό. 5 εισιτήρια για την αυριανή ματσάρα Ηρακλής Μπενφίκα στις 7.30 στο κλειστό της Μίκρας. Ορμάτε, γιατί αυτά τα 5 μπορεί να είναι και από τα τελευταία. Σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρουν οι άνθρωποι του Ηρακλή, ότι φεύγουν τα εισιτήρια. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, Αυτοκράτορας, Ηρακλάρα, ό,τι θέλετε, και μία καλησπέρα. Αποστολή στο 545-26. Έχουμε ανοιχτό και το mail της εκπομπής, bluelibero@yahoo.gr. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, αποστολή στο 545-26, bluelibero@yahoo.gr. Βάλε μας, ρε Μιτσάρα, στη Μίκρα, στείλε μας μια βόλτα, να πάμε. Από τώρα, ρε φίλε, από τώρα. We are.
Ήδη κουνιόμαστε εδώ στο στούντιο. Ήδη. Πόσο μάλλον αύριο. Μας έχει λείψει πάρα πολύ όλο αυτό. Και πραγματικά είναι σπουδαίο. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα. Άσχετα αν δεν μιλάμε για Champions League, άσχετα αν μιλάμε για Challenge Cup, άσχετα αν ο Ηρακλής δεν είναι ο Ηρακλής του παρελθόντος που θα πάει να διεκδικήσει ευρωπαϊκές κούπες. Είναι ένα ευρωπαϊκό match. Είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση για μια ευρωπαϊκή πρόκριση απέναντι σε μια πολύ πολύ σε εισαγωγικά επώνυμη και διάσημη ομάδα όπως είναι η Μπενφίκα. Και σίγουρα αν ο Ηρακλής τα καταφέρει θα ακουστεί για ακόμα μια φορά σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρώπη που στο βόλεϊ γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι εστί Ηρακλής. Αν είχαμε τώρα τον οποιοδήποτε υπεύθυνο της ΣΕΒ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας ή μεγάλους αθλητές του βόλεϊ ακόμα και εν ενεργεία και τους έλεγες Ηρακλής, δεν θα μπαίνανε στη διαδικασία να ρωτήσουν κάτι παραπάνω, ούτε να γκουγκλάρουνε. Με 5 Final Four Champions League, με 3 τελικούς, με παρουσία και στους 8 του ΣΕΒ τότε που ο Ηρακλής έτρεχε εκεί στη Σιβηρία, στη Φαγγέλου Ρενγκόη για όσους θυμούνται, και με τη Δυναμό Μόσχας. Γεια σου Θανάση, άλλος Θανάση είναι αυτός, όχι ο καθημερινός μας, άλλος που μπαίνει στην κλήρωση, η Ρακλάρα, και όταν το δούμε και αυτό το ευρωπαϊκό. Ναι, γιατί όχι, η τρέλα είναι μεγάλη, γερά αύριο για την πρόξη λέει ο Μανώλης, η Ρακλάρα λέει ο Θεόφιλος. Καλησπέρα και σε όσους απλά γράφουν το όνομα τεπώνυμό τους. Βέβαια ξέρετε ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να γράφετε και κάτι ακόμα. Έτσι μην γράφετε τώρα Δημήτρης Μπαλόμπας εισιτήριο. Γράψτε Δημήτρης Μπαλόμπας εισιτήριο, Ηρακλάρα, ομαδά. Που λέει και ο Συρίγος. Λοιπόν. Και μια καλησπέρα. Καλό είναι και αυτό. Ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7.30 και θα διευθύνουν ο Βούλγαρος πρώτος διαιτητής ο Τσαβδάρ Μάρεφ και δεύτερος είναι ο Ρουμάνος, που ωραία, πολύ Βαλκάνιο, Βούλγαρος και Ρουμάνος. Όχι. Ο Εμίλ Μιχάη Ρουσινόγιου, αν το λέω σωστά. Τούτη την ώρα, με Έλληνα διαιτητή, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, ο δεύτερος είναι Ούγγρος, η Ζαλάου κερδίζει 0-2 μέσα στο Βουκουρέστι την Στεάουα. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Ηρακλής αν τα καταφέρει αύριο και κάνει την πολύ μεγάλη ανατροπή, γιατί θα μιλάμε για άθλο, για πολύ μεγάλη ανατροπή, τότε θα αντιμετωπίσει τη Ζαλάου. Γιατί ήδη προκρίθηκε. Η Ζαλάου που κέρδισε 3-0 την Στεάουα στην έδρα της, και αυτή είναι η ομάδα από τη Ρουμανία, ήταν ρουμάνικος εμφύλιος, πήρε ήδη 2 σετ μέσα στο Βουκουρέστι από τη Στεάουα, οπότε έχει προκριθεί στην επόμενη φάση, που η επόμενη φάση θα περιμένει τον νικητή του αυριανού Ηρακλής Μπενφίκα. Και είπαμε ότι αν ο Ηρακλής αποκλείσει και την Μπενφίκα και αποκλείσει και την Ζαλάου, μετά θα παίξει με την Μπέλγκοροτ. Λέμε τώρα ρε παιδί, λέμε τώρα. Τα όνειρα είναι για αυτούς που τα κάνουν. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θα είναι ένα παιχνίδι που στην κυριολεξία μπορεί να κριθεί στο πρώτο σετ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν ο Ηρακλής πάρει το πρώτο σετ, δίνει στον αντίπαλο και με τη μίκρα να φλέγεται σε εισαγωγικά, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πόσο δυνατός είναι ο Ηρακλής σε ένα τέτοιο γήπεδο, το τι μπορεί να κάνει σε Ελλάδα και Ευρώπη, και αύριο έτσι θα είναι το γήπεδο, παρά τη δυσκολία του 5η-7.30, ναι, πολλοί κόσμος δουλεύει και τα λοιπά, θυμίζουμε ότι το μάτς δεν είναι τηλεοπτικό, σε αυτό δεν έχει ευθύνη ούτε ο Ηρακλής ούτε η ΕΡΤΡΙΑ, είναι θέμα της ΣΕΒ, καθαρά. Λυπάμαι για τους φίλους που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, εκτός Ελλάδας, που δεν μπορούσαν να το δουν, αλλά
Δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Θα ενημερώνεστε φυσικά από μένα που θα βρίσκομαι στο γήπεδο. Τι έλεγα? Ναι, ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και σίγουρα πολύ 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 μεγάλο ρόλο θα παίξει το πρώτο σετ, το οποίο θα αποτελέσει κλειδί. Το κατακτάς, λες στον αντίπαλο ότι σήμερα, μεγάλε, εγώ θα κερδίσω. Και προσέξτε, δεν φτάνει μόνο η νίκη. Ο Ηρακλής θέλει δύο πράγματα. Πρώτον, να κερδίσει με 3-0 ή 3-1. Ξαναλέω για όσους απορούν ότι είναι το ίδιο πράγμα είτε κερδίσεις με 3-0 είτε κερδίσεις με 3-1. Τρεις βαθμούς παίρνεις, δεν μετρούν τα σετ, μετρούν οι βαθμοί. Η Μπενφίκα έχει τρεις βαθμούς, ο Ηρακλής έχει 0. Αν ο Ηρακλής κερδίσει αύριο 3-0 ή 3-1, ισοφαρίζει την Μπενφίκα και πάμε μετά στο χρυσό σετ. Σε ένα έξτρα σετ, γι' αυτό και λέω ότι ο Ηρακλής πρέπει αρχικά να κάνει το 3-0 ή 3-1 και μετά να πάρει και το χρυσό σετ για να προκριθεί. Όλα μπορούν να γίνουν. Τελείως διαφορετικό το μάτς θα είναι. Και σίγουρα η Μπενφίκα είναι μια ομάδα που την περιμέναμε πολύ 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 καλύτερη από αυτό που είδαμε. Δεν μας τρόμαξε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αύριο θα μπούμε μέσα και θα κερδίσει η ομάδα 5-0 σετ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Και ήταν ούτως ή άλλως μια πολύ δύσκολη κλήρωση. Απλά βλέποντας την εικόνα του Ηρακλή, που δεν έπαιξε και τόσο καλά, ήταν όμως κοντά στο παιχνίδι και στο δεύτερο σετ, το οποίο έχασε 25-23, και στο τρίτο σετ, το οποίο πάλι έχασε 25-23. Αν έπαιρνε ένα σετ δεν θα άλλαζε κάτι. Αν έπαιρνε δύο όμως θα έπαιρνε και βαθμό και αύριο τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Και αυτό που είπα για το πρώτο σετ, γιατί αποτελεί κλειδί, αν η Μπενφίκα το κατακτήσει, χτυπάω ξύλο, θα θέλει ένα ακόμα. Θα θέλει ένα ακόμα, δεν της χρειάζεται η νίκη. Και να χάσει 3-2 η Μπενφίκα, πέρασε. Γι' αυτό ο Ηρακλής θέλει καθαρό 3-0 ή 3-1, κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα έμπειρη, με 6 ξένους, με 4 Βραζιλιάνους, με όλη αυτή την ποιότητα που διαθέτει και τα χρήματα και το budget. Αλλά αύριο θα μιλήσουν άλλα πράγματα. Η Μπενφίκα έχει, μητσάρα μου, φανέλα στην Ευρώπη. Τι να έχει. Για το βόλεϊ μιλάω, έτσι, ας το ποδόσφαιρο. Έχει τέτοια έδρα. Είδαμε τον Μπενφίκα Ηρακλής. Πάλι καλά να είναι τα παλικάρια, τα πετσιά που βρέθηκαν εκεί και ακούγαμε λίγο συνθήματα. Γιατί κατά τα άλλα τσα-τσα-τσα-τσα-τσα ήταν. Δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο το γήπεδο. Ούτε το γεμίσαν ούτε τίποτα. Θα έρθουν αύριο οι Πορτογάλοι και θα σου πω ότι θα δούνε. Πώς λέμε στο ποδόσφαιρο, από τη σέντρα, όχι από τη σέντρα, από το σέρβις, από το ζέσταμα θα καταλάβουν αύριο οι Πορτογάλοι ότι είναι σφιχτά τα λουργιά, παιδιά, σήμερα εδώ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, 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 Δημήτρη μου, ναι, να. Να, το να τώρα είναι ραδιοφωνικό το να. Ακριβώς αυτό θα είναι. Ακριβώς αυτό. Να διαβάσω και την ανακοίνωση σημερινή. Γιατί εδώ και τρεις μέρες επαναλαμβάνω το Ηρακλής κάθε μέρα βγάζει ανακοινώσεις, ενημερώσεις για τον κόσμο που ενδιαφέρεται κυρίως για τα εισιτήρια. Ραντεβού με την ιστορία σε μία μίκρα ηφαίστειο. Η ζήτηση τεράστια, ο αριθμός των εισιτηρίων περιορισμένος και το sold out δεν αργεί να γίνει, καθώς λίγα μόλις εισιτήρια έχουν απομείνει για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας μας με την Μπενφίκα. Το Κατσάνιο σήμερα για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κόσμου θα παραμείνει ανοιχτό ως τις 11 το βράδυ και αύριο 5η 6 του μηνός, το Αγίου Νικολάου, συμπληρώνω εγώ, ως τις 3 το μεσημέρι. Ξαναλέω, μην απελπίζεστε κάποιοι που λέτε άμα δεν θα προλάβω και δουλεύω και κάνω και ράνω. Ως τις 11 απόψε το βράδυ το Κατσάνιο θα σας περιμένει και αύριο ως τις 3 το μεσημέρι. Έχουμε και τα 5 εισιτηριάκια μας. Επαναλαμβάνω, ήδη έχετε στείλει μηνύματα. FM, κενό, ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, Ηρακλάρα, Αυτοκράτορας, βάλτε ό,τι θέλετε, αποστολή στο 545-26 και το mail μας ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. 5 εισιτήρια θα κληρώσουμε στο τέλος της εκπομπής, τα 3 θα τα παραλάβετε από εδώ, Λέοντος Σοφού 18 στον έκτο όροφο, τα έχω εδώ μπροστά μου, και τα 2 από τη Μίκρα. Γιατί τα 2 τα έχει αγοράσει άλλος φίλος του Ηρακλή και μας τα προσφέρει, θα τα έχει στο γήπεδο. Τα 3 τα έχω ήδη εγώ στη διάθεσή μου από άλλο καλό μου φίλο που τα αγόρασε και επίσης μας τα
Εγώ πήγα τα αγόρασα, δεν πειράζει μου, τέλος πάντων. Τα έχουμε εδώ πέρα και τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλησπέρα Δημήτρη. Ναι, okay. Εύχομαι να είσαι τυχερός σήμερα. Με το καλό. Έχουμε περισσότερα. Χθες είχαμε 3 εισιτήρια που μας έδωσε ο χορηγός μας στα 4ALL. Σήμερα έχουμε 5, οπότε υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες. Ορμάτε! Τα 4ALL που είναι κοντά σας και κοντά μας και σήμερα, το 41 που έλεγα μέχρι προχθές, ξεχάστε το. Είναι λάθος. 43 πλέον μπαλόμπα μου είναι τα καταστήματα 4ALL. Οπότε άμα πάρεις και καφέ σε όλα, 43 καφέδες ρε φίλε, αυτά δεν θα είναι νεύρα μετά. Προκαλώ όποιος θέλει εγώ να του κεράσω. Αν πάει σε όλα τα καταστήματα 4ALL, τον πάμε στο νοσοκομείο μετά, θα πάει τίποτα άνθρωπος. Και πιει σε μια μέρα από όλα τα καταστήματα καφέ. Το κεράσουμε. Αλλά θα είναι 43 καφέδες. Θα έχει ένα ζόρι μετά. Λοιπόν, και τα τζάκια Βολκάνο κοντά μας, στο Ρετζίκι, Λεωφόρος Παπανικολάου 1, 2310-676-643, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξανά μανά λέω ακόμα μια φορά, FM καινού ονοματεπώνυμο, εισιτήριο αποστολή στο 54526 και bluelibero.papakiyahoo.gr. 5 εισιτήρια για την αυριανή ματσάρα Ηρακλής Μπενφίκας 7.30, σας περιμένουν. Να που το κλίμα που εισπράττουμε όλη αυτήν την εβδομάδα περνά και στην ΠΑΕ Ηρακλής. Πριν από λίγο βγήκε ανακοίνωση από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή για την βολεϊκή ομάδα και έχει ενδιαφέρον να την διαβάσουμε. Η ομάδα πεντοσφαίρης του Ηρακλή επιστρέφει αύριο στα ευρωπαϊκά σαλόνια και δίνει τη δική της μάχη για την πρόκριση στους 8 του Challenge Cup στις 7.30 στο κλειστό της Μίκρας κόντρα στην ομάδα της Μπενφίκα. Είναι δεδομένο πως ο κόσμος θα συμπαρασταθεί στην προσπάθεια και θα γεμίσει το κλειστό, όπως δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η στήριξη της ΠΑΕ Ηρακλής. Ο σύλλογός μας είναι ένας και ενιαίος. Ευχόμαστε νίκη στην αυριανή αναμέτρηση. Ευχόμαστε πρόκριση στον αυτοκράτορα του ελληνικού βόλεϊ. 1000 χρόνια Ηρακλής. Αυτή είναι η ανακοίνωση σημερινή πριν από λίγο της ΠΑΕ Ηρακλής που εύχεται τη νίκη και την πρόκριση αύριο στον βολεϊκό Ηρακλή κόντρα στην Μπενφίκα. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, η προετοιμασία συνεχίζεται με πρόβλημα του Clayton για το παιχνίδι της Κυριακής με την ομάδα του Καραϊσκάκη, την ομάδα της Σάρτας, την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Το Σάββατο έχουμε στην Καβάλα το μπασκετικό παιχνίδι, το Βόλεχι Ρεπό, οπότε είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην Ευρώπη. Έλεγα λοιπόν για το ποδόσφαιρο και το θέμα του Clayton, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από την λίγο πριν το τέλος της προπόνησης, ενοχλήσει το γόνατο. Μιλάμε για το τραύμα που τον ταλαιπώρησε και την προηγούμενη εβδομάδα. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Αύριο η ομάδα έχει εκ νέου μια πρωινή προπόνηση στην Μίκρα. Το ποδόσφαιρο που έφαγε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για τον αγώνα με τον Απόλλωνα Λάρισας, δεν ξέρω γιατί τόσο πολλά. Δηλαδή, 5 χιλιάρικα είναι 5 χιλιάρικα, δεν είναι 5 καραμέλες, είναι λεφτά. Για το Ηρακλής Απόλλωνα Λάρισας, ξέρω εγώ. Αυτό που ήταν 5 σφαλιάρες για όλους μας ήταν το 3-1 που έγινε 3-4. Τέλος πάντων, απορώ γιατί τόσα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Αυτοί που τιμωρούν ξέρουν, μάλλον τα έχουν ανάγκη. Το παιχνίδι αυτό της Κυριακής στις 3 ορίστηκε να διευθύνει
Ο κύριος Γιουματζίδης από την Μπέλα, βοηθή Καμπερίδης Καβάλας και Κομισοπούλου Χανίων, τέταρτος ο κύριος Σιδηρόπουλος Εύρου. Και οφείλουμε να πούμε και ένα μπράβο στην κυρία, έτσι, που σφύριξε στο αίτητος σπάτων Ηρακλής 0-3, όχι γιατί κέρδισε ο Ηρακλής, γιατί ήταν σωστή, χωρίς θέματα, χωρίς μπερδέματα, χωρίς λάθη, χωρίς καραγκιοζηλίκια, χωρίς τίποτα. Μπράβο της και έχει βάλει και τα γυαλιά στους άντρες. Μην θυμηθούμε τα γκολ που ακυρώθηκαν, τα δύο με τον Ηρόδοτο, το πέναντι που δεν δόθηκε στην Κέρκυρα, το γκολ που ακυρώθηκε με τον Εγινιακό. Μην τα θυμηθούμε όλα αυτά. Και η κυρία Σιωφλίκη, πώς τη λέγανε, έτσι τη λέγανε, έτσι τη λέγανε, μια χαρά τα πήγε. Να το πούμε, γιατί μην κράζουμε μόνο, να λέμε και τα σωστά, να είμαστε δίκαιοι. Σε εξέλιξη είναι το παιχνίδι για το Σεβ Cup του ΠΑΟΚ με την Όλστιν εδώ στη Θεσσαλονίκη, 25-22 το πρώτο σετ. Το ΠΑΟΚ που είχε χάσει 3-1 στην Πολωνία και επιδιώκει σήμερα να πάρει καθαρή νίκη για να οδηγήσει την κατάσταση, να οδηγήσει την υπόθεση πρόκριση στο χρυσό σετ. Πάμε, Δημήτρη μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ξαναπώ όμως, αν μου επιτρέπεις, Ευχαριστώ πολύ. Τι ωραίος που είσαι. Μπαλομπίνιο. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι κληρώνουμε 5 εισιτήρια της αυριανής ματσάρας 7.30 Ηρακλής Μπενφίκα. Μωρέ, αυτό το πουλί που κατεβαίνει και... Ρόπαλα έχουμε, ρε φίλε, τώρα. Τι πουλιά, ρόπαλα έχουμε. Πώς λέει και ένας φίλος μου. Εντάξει, όχι σφεντόνες, όχι σφεντόνες. Τα αγαπάμε τα ζώα και τα πτηνά και όλα και τα θηλαστικά και τα πάντα. Αλλά τώρα. Κατεβαίνει τώρα το πουλί εκεί με την κορδέλα. Εδώ χωρώ πάλι, ρε φίλε. Ημίθεος. 5 εισιτήρια. FM και ενώ ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. blueliberopapakiyahoo.gr. Μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη εισιτήριο, μια καλησπέρα, ένα Ηρακλάρα, ένα αυτοκράτορα, ένα κάτι. Ό,τι θέλετε. Και στις 8 παρά κάτι θα κάνουμε παρά ένα την κλήρωση για τα 5 εισιτήρια. Ξαναλέω για να μην μπερδευτείτε, θα τα πω βέβαια και την ώρα που θα ανακοινώσω τους νικητές. Οι δύο θα πάνε γήπεδο κατευθείαν, θα είναι τα ονόματά τους εκεί. Οι τρεις θα έρθουν εδώ, λέω το Σοφού 18, γιατί τα έχουμε εδώ τα εισιτήριάκια. Πάμε διάλειμμα, Μίτσο. Έχουμε επιστρέψει εδώ, στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. 5 παρκαρισμένα εισιτήρια σας περιμένουν για την αυριανή ματσάρα Ηρακλής Μπενφίκα 7.30. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας. Καλησπέρα, Ηρακλάρα, αυτοκράτορας, πρόκριση, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54526. Επίσης έχουμε και το mail ανοιχτό, blueliberopapakiyahoo.gr. Τελείωσε το άλλο μάτς που μας ενδιαφέρει. Κέρδισε η Ζαλάου και μέσα στο Βουκουρέστι 0-3 την Στεάουα και προκρίθηκε πανηγυρικά με δύο νίκες με το ίδιο σκορ. Περιμένει τον Ηρακλή αύριο, Μιτσάρα μου. Τον Ηρακλή περιμένει. Σιγά μην περιμένει την Μπενφίκα. Πρέπει να δούμε πού πέφτει αυτό το Ζαλάου, ρε φίλε, στη Ρουμανία. Λες να είναι Βουκουρέστι και να το λένε Ζαλάου ή κανένα χωριό. 1-1 όμως. 1-1. Όχι 1-1 το σκορ, 1-1 να τα βλέπουμε. Πρώτα να κερδίσει η ομάδα την Μπενφίκα με 3-0 ή 3-1 που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μετά να πάρει και το χρυσό σετ που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά θα δούμε και τη Ζαλάω και τη Μαλάω και όλα. Το ΠΑΟ Κόλστιν είναι 1-0 σετ και 3-10, 3-11 τώρα η Πολωνή μπροστά. Έχω πει και άλλες φορές ότι το Facebook έχει πολλά κακά, αλλά έχει και ένα καλό μεταξύ άλλων που μας θυμίζει κάποια πράγματα. Και αυτό το περίφημο σαν σήμερα. Και βλέπω εδώ στο τοίχο μου που προβλήθηκε το σαν σήμερα για μια πολύ μεγάλη απώλεια ενός τεράστιου Ηρακλειδέα που τον είχαμε φιλοξενήσει και εδώ κάποια στιγμή όταν είχε ανέβει πάνω στην πιο ψηλή κορφή του Ολύμπου, ο Γιώργαρος ο Νταϊφάς. Έφυγε
πέρασαν 2 χρόνια κιόλας. Να είναι καλά εκεί που είναι. Πολύ ψηλά, γιατί του άρεσαν τα ύψη. Πέρα από την τρέλα του, τις εκδρομές του, τα ταξίδια του, την αγάπη του για τον Ηρακλή που δεν έχανε παιχνίδι, είχε και μια αγάπη για την Ορειβασία, είχε και μια αγάπη για τον Όλυμπο. Ανέβαινε συχνά πυκνά με τη φανέλα του Ηρακλή, σκαρφάλωνε με το κασκόλ του Ηρακλή, έβγαινε φωτογραφίες, είχε έρθει και εδώ στο στούντιο, είχαμε μιλήσει και στην εκπομπή. Φοβερός. Φοβερός, πέρασαν κιόλας 2 χρόνια και μακάρι αύριο να πάρει και αυτός από εκεί ψηλά μια χαρά να του δώσει το βόλε, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα χαρεί. Ξέχασα να πω και χρόνια πολλά, οξύμορο βέβαια το ένα με το άλλο που αναφέρω, σε όσους γιορτάζουν σήμερα, του Σάβα, και αύριο έχουμε πολλούς Νικολάδες, αλλά σήμερα οι Σαβούλιδες γιορτάζουν και να είστε όλοι καλά. Ξαναλέω το διαγωνισμό μας, FM και NO, ονοματεπώνυμο, εισιτήριο, καλησπέρα, Ηρακλάρα, Αυτοκράτορας, ό,τι θέλετε, αποστολή στο 54526, έχουμε και το mail ανοιχτό, bluelibero@yahoo.gr. Χθες θέλαμε να φιλοξενήσουμε έναν πετοσφαιριστή της ομάδος, αλλά δεν μας βόλεψε η προπόνηση, γιατί τελείωνε ουσιαστικά την ώρα που τελειώναμε και εμείς την εκπομπή. Και σήμερα έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού, στα τελειώματα πρέπει να είναι και τώρα, να είμαστε λίγο τυχεροί. Να μιλήσουμε με έναν παίχτη. Με 2 θέλαμε, έναν χθες και έναν σήμερα. Τι να κάνουμε, δεν πειράζει. Πάνω απ' όλα η προπόνηση, πάνω απ' όλα η προετοιμασία της ομάδος. Είμαστε λίγο άτυχοι σε αυτό, γιατί πέφτουν μαζί, η εκπομπή με την προπόνηση δηλαδή. Θέλω να πιστεύω ότι σε λίγο θα μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα έτσι και να αφουγκραστούμε και το πόσο έτοιμη είναι η ομάδα, πώς έχει ολοκληρώσει ουσιαστικά τώρα πλέον την προετοιμασία της για την αυριανή μεγάλη μάχη με τους Πορτογάλους. Πορτογάλους. Εντάξει, είναι κανένα 2 Πορτογάλοι. Οι υπόλοιποι είναι Βραζιλιάνοι, είναι από εδώ, είναι από εκεί. 6 ξένους έχουν ούτως ή άλλως στο αρχικό τους σχήμα. Έχει τελειώσει η προπόνηση, οπότε θα ξανακάνουμε. Συγγνώμη για το ότι δεν με ακούγατε τόση ώρα. Δεν πειράζει, τα συνθήματα μπορεί να τα προτιμάτε από μένα. Μια χαρά είναι από κάτω, μας βάζουν ήδη σε κλίμα αγώνα. Δημήτρη μου, σε κάνα 2-3 λεπτά ξαναδοκίμασε, γιατί έχει τελειώσει η προπόνηση, οπότε θέλω να πιστεύω θα τον έχουμε τον παίκτη της ομάδας σε λίγο
κοντά μας. Να διαβάσω μία ανακοίνωση επί της ευκαιρίας από την Καϊρακλής που έλαβε θέση για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Η Καϊρακλής, εκπροσωπώντας διαχρονικά έναν από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους συλλόγους της χώρας στο μπάσκετ, τονίζει και επαναλαμβάνει απερίφραστα τη στήριξή της σε αξίες και θεσμούς που πρέπει να διέπουν τον αθλητικό χώρο και ειδικότερα το άθλημά μας. Κινήσεις και δηλώσεις που απέχουν αυτής της δεδομένης διαχρονικά θέσης δεν μας αφορούν, δεν μας χαρακτηρίζουν και μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Παραμένουμε θειασότες της ευγενούς άμυλας, του αθλητικού ιδεώδους και των σταθερών αξιών του μπάσκετ και όχι της πρόσκαιρης μόδας του εξυγχρονισμού που άσχετοι με τον αθλητισμό προσπαθούν να επιβάλλουν απούσεις της κοινωνίας και όσων ασχολούνται με τα σπορ. Προφανώς και περιμένουμε σε αυτό το πλαίσιο να προχωρήσουν και οι όποιες τομές επιχειρούνται στον ελληνικό αθλητισμό μέσω διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων των άμεσα εμπλεκομένων και όχι με φωτοβολίδες διάφορων αλεξιπτωτιστών σε εισαγωγικά λέξεις που υπόσχονται διάφορα σε συλλόγους αλλά τελικά ο θησαυρός αποδεικνύεται πάντα άνθραξ. Υπονοούμενα μηνύματα ιδιαίτερα από την Καϊρακλής στη σημερινή της ανακοίνωση. Το ΠΑΟΚ Όλστιν, συγγνώμη, έχει γίνει 10-20. Η Πολωνή μπροστά με 10 πόντους στο δεύτερο σετ. Επαναλαμβάνω, FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 5-45-26. Βάλτε και τις λέξεις εισιτήριο, κλήρωση, πρόκριση, ρακλάρα, ό,τι θέλετε εσείς. Και Blue Libero, papakiyahoo.gr. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα τον παίχτη που θέλουμε. Θα κάνουμε βέβαια προσπάθειες. Μιτσάρα μου, δεν τα παρατάμε. Ωραία μπλε είμαστε, δεν τα παρατάμε. Κάνουμε λίγο κοιλιά τώρα, δεν πειράζει. Σαν την κοιλιά πολλών διαιτητών. Μην με κοιτάς έτσι. Θυμάσαι ο Παμπορίδης και ο Πολατιάν την κοιλιά είχαν. Τέτοια κοιλιά έχουμε κάνει τώρα στην εκπομπή που δεν μπορούμε να έχουμε το θέμα μας στον αέρα. Λοιπόν, για να μην κάνουμε κοιλιά σαν του Πολατιάν και του Παμπορίδη και αρκετών πολιτικών, δώστε μου την άβρα σας έτσι στα τελευταία 8-9 λεπτάκια για να κάνουμε και την κλήρωση. Ούτως ή άλλως θα χρειαζόμουν κάποιο Ηρακλάκι να βγει να μας κάνει την κλήρωση. Αλλά είναι, η σημερινή εκπομπή είναι, όπως το έχετε καταλάβει, ως επιτοπλίστων στο μεγαλύτερο της κομμάτι αφιερωμένη στην αυριανή μάχη με την Μπενφίκα. Με αυτό ασχολούμαστε κυρίως. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Θα ήθελα τοποθετήσεις, αύρα, ενέργεια, ψυχολογία, κανένα σύνθημα, ό,τι θέλετε εσείς, στον αέρα. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια, 6-9-45, 2-87 και 3 οχτάρια, Μιτσάρα μου, όποιο Ηρακλάκι τηλεφωνήσει, καλοδεχούμενο, να τον ακούσουμε και το τελευταίο Ηρακλάκι θα το κρατήσουμε για να μας κάνει και την
και την κλήρωση. Ξαναλέω, 23-10-287-3-8, 6-9-45-287-3-8, μικρή και μεγάλη, μην τρέπεστε, μικρή και μεγάλη. Να μας πείτε μια καλησπέρα, να μιλήσουμε και για βόλεϊ, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε για βόλεϊ, εννοώ τηλεφωνικά. Και εντάξει, τα χωριέμαι λίγο που δεν μπορέσαμε να έχουμε έναν παίχτη. Μας τα χαλάει λίγο το πρόγραμμα, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Πώς? Βγάλ' τον, βγάλ' τον. Περίμενε, θα τον πάρουμε εμείς. Θα τον πάρουμε εμείς. Τι, το κλεισες? Πάρ' τον, πάρ' τον. Μας πήρε πίσω ο παίχτης. Τι ωραία. Είδε καμιά 30 κλείσει το κινητό του. Σου λέει, αργήσαμε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Μιτσάρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Παρά πέντε, παρά πέντε, ρε φίλε. Παιδιά, κάντε παύση, μη παίρνετε για γραμμές. Ζητώ συγγνώμη. Τον έχουμε? Hello, Clinty. Yes. Hello, how are you? Hello, I'm fine. Are you ready for tomorrow game? Yes, I'm ready. We are ready. You know that we are almost close to have sold out about the tickets tomorrow. What? Yes, they told me. They told me our fans buy all tickets. So you are satisfied with this, right? Yes, I love this. I love this micro atmosphere, and I know for our supporters will be a good day. Είμαι, αγαπάω πάρα πολύ αυτό που έχω μάθει. Με έχουν ενημερώσει ότι είμαστε κοντά στο sold out. Μου αρέσει πάρα πολύ, αγαπάω πάρα πολύ την ατμόσφαιρα της Μίκρας και είμαστε απόλυτα έτοιμοι για την αυριανή μάχη με την Μπεφίκα. So, Clinty, you believe that Heracles can make it tomorrow to win first of all 3-0, 3-1 and after to the golden set? Yes, we can win. It's sports, you know, and every day sports show us everything is possible. So we saw them and made a practice this week and we were ready. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όλα είναι πιθανά στον αθλητισμό. Έχουμε προπονηθεί καλά αυτήν την εβδομάδα. Είμαστε δυνατοί, νιώθουμε δυνατοί και είμαστε έτοιμοι. After the first game in Portugal, in Lisbon, you believe that Heracles could make something better than to lose 3-0? Because the second and the third set was 25-23. Yes, it was only 2 points in both sets. And actually the third set it was on front. So, of course, everything is possible. And I hope with a good atmosphere from Mikra, we fixed these problems and won the game. Σίγουρα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, γιατί και στο δεύτερο σετ στην Πορτογαλία χάσαμε 25-23 και στο τρίτο το ίδιο και ήμασταν και κάποιους πόντους μπροστά στο τρίτο σετ. Αλλά ξαναλέω ότι στον αθλητισμό όλα είναι πιθανά και μπορούμε να πετύχουμε αυτή την ανατροπή. Clinty, something last. These games are for you because you love this atmosphere, you love how to play strong with all the fans close to you. So you believe that tomorrow you will give the 100% for your team? Yes, I will. And all our team will give 100%, and I hope will be enough for we win this game and go further. Have you already learned some songs of Heracles fans? Yes, they. I have one friend. He's Greek. Yes. And he speaks Portuguese. So he always translates for me what they are saying and everything. It's very nice. Okay, so get rest and good luck tomorrow. Thank you. See you soon. Ciao. Λοιπόν, αυτά από τον Clinty. Συγγνώμη που σας το έκανα λίγο αυτό, γιατί θέλαμε τον Βραζιλιάνο να τον βγάλουμε νωρίτερα. Είχαμε ραντεβού στις παρατέταρτο. Μετά από πόσες κλήσεις στο κινητό του τα καταφέραμε τώρα. Οπότε, Δημήτρη μου, επειδή ξέρω ότι πήρε κόσμος νωρίτερα για να βγει στον αέρα, ξαναπάρτε. Έχουμε 4-5 λεπτάκια να πούμε ένα γεια εδώ. Ο Βραζιλιάνος που είπε ότι έχω μάθει και ελληνικό σύνθημα και σύνθημα φυσικά από τους οπαδούς του Ηρακλή, γιατί έχω φίλο που με βοηθάει σε αυτό. Ζω για αυτά τα παιχνίδια, είμαι προετοιμασμένος για αυτά τα παιχνίδια, αγαπάω αυτά τα παιχνίδια
Και ξέρετε, είναι ένας αθλητής που δένεται με τον κόσμο και σίγουρα θα του αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτό που θα δει αύριο. Χαίρετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Όπα. Με τον παππού και στο γήπεδο του βόλεϊ. Οχο, 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 οχο. Να σου πω... Καληνύχτα. Αυτά... Κάτσε. Κάτσε, πού πας, περίμενε. Περιμένω. Δεν μου λες... Ναι. Άμα σε ρωτήσω ο Κλίντι τι θέση παίζει, θα μου πεις. Όχι. Δεν θα σου πω γιατί φέτος δεν ενδιαφέρει και καθόλου. Έξω δεξιά, πήρα... έξω δεξιά, παππού. Το μόνο που έκανα πήρα διαρκείας. Το ξέρω. Το ξέρω. Κάθε άλλο, χρόνο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Θα έρθεις αύριο ρετρολοκομείο στη Μίκρα. Θα έρθω. Θα έρθεις, ε. Ναι, ναι. Εντάξει, θα σε δω από κοντά. Okay. Άντε, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Yeah, καλό, yeah, βράδυ, yeah. Καλό βράδυ. Ρε τι πράγμα είναι. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Δεν μπορώ να ησυχάσω. Να αγαπάω πολύ, βέβαια. Είναι δεδομένο. Έχουμε άλλον. Έναν ακόμα, ρε παιδιά, έναν ακόμα. Έναν ακόμα. Εσείς που πήρατε νωρίτερα, ξαναπάρτε. Γιατί έπρεπε να βγάλουμε και τον Κλίντι. Θέλαμε νωρίτερα να το κάνουμε, δεν πειράζει. Τώρα έναν θέλω σίγουρα για να μας κάνει και την κλήρωση. Αυτοί που πήραν νωρίτερα, ας ξαναπάρουν. Σας παρακαλώ πολύ, γιατί θέλω έναν σίγουρα να μας κάνει και την κλήρωση. 2310, 287 και 3 οχτάρια. Τι γελάζε. 6945, 287 και 3 οχτάρια. Φύγε ρε, δεν μπορώ να κάνω κουμπί. Τι πράγμα αυτό. Οι επόμενοι είναι πραγματικά, είναι δεν τους μπορώ, δεν τους μπορώ, θα βάλω εδώ παραβάν, κουρτίνα, να μην τους βλέπω. Ένας για κλήρωση παρακαλώ, 2310, 287 και 3 οχτάρια, 6945, 287 και 3 οχτάρια, γιατί έχουμε τα 5 εισιτήρια παρκαρισμένα και θέλουμε να τα δώσουμε. Καλησπέρα μου και χρόνια πολλά στο Ηρακλάκι τον Σάβα από τη Ρόδο. Την καλησπέρα στο φίλο τον Αντώνη. Χρόνια πολλά στον εξαιρετικό ακροατή μας από τότε που ιδρύθηκε ο Λίμπερο και από ίδιο το σπόρ μας ακούει στον Σάβα. Σάβα μου, γερός να είσαι. Ελπίζω να ακούς. Τι θα γίνει ρε Μπαλόμπα. Έκανες μποϊκοτάζ, τι έκανες εκεί. Έκοψες τα καλώδια. Πού είναι αυτοί που πήρανε πριν ρε Μίτσο. Τσέφαγες έτσι. 1-1 πήγε αυτό. Δεν το είπα. Πάω κόλλη στην 1-1. Οκ. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. Άμα δεν πάρετε όπως πήρατε πριν, γιατί πριν πήραν αρκετοί να βγούνε, τους κόψαμε τη φόρα, σου λέει έτσι είσαι τώρα, για να μην ξαναπάρω. Κατάλαβες. Μας εκδικούνται. Αλλά βγάλαμε το κλίτι. Τι να κάνουμε. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. 6-9-45, 2-87 και 3 οχτάρια. Θέλω ένα Ηρακλάκι να βγει να κάνει την κλήρωση. Αλλιώς θα κάτσω μέχρι τις 10. Που λέει ο λόγος. Να το, είδες. Με το που είπα ότι θα κάτσω μέχρι τις 10, ήρθε το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Έλα ρε Γιώργη. Έλα ρε φίλε μου. Έλα, χίλια χρόνια Ερακλάρα. Κανα εκατομμύριο βάλε, χίλια είναι λίγα. Να βάλουμε. Να βάλουμε. Να βάλουμε. Καταρχάς, αύριο πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Είμαστε λίγο... Αύριο είναι δύσκολο το ματς φίλε μου, το αλλά θα το παλέψουμε. Θα το παλέψουμε. Έχουμε ψυχή και θα το παλέψουμε. Θέλω 5 νούμερα. Μ' ακούς? Εδώ είσαι. 5. Από το 1 ως το 15. Ευκολάκι. 1, 3. Ναι. 7, 9, 12. 1, 3, 7, 9, 12. Είσαι ωραίος. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, τα λέμε την Κυριακή στο γήπεδο. Να είσαι καλά, εννοείται. Και την Κυριακή και αύριο και την Κυριακή και παντού. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον φίλο μας που πήρε τηλέφωνο. Δευτερόλεπτα μου δίνετε, δευτερόλεπτα. 5 λεπτά μου δίνετε. Τι απλόχερη που είστε. Είσαι large, ε. Large. Ο άλλος άμα έρθει με νεύρα πάλι. Θα σε κυνηγάει που μου δίνεις 5 λεπτά. Λοιπόν, δώσε λίγο να κάνουμε, να πούμε τους νικητές. Yeah.
Λοιπόν, οι νικητές είναι. Έχουμε 5 εισιτήρια. Μπλε μικρόφωνο, ρε φίλε. Τι είναι. Δεν το βλέπεις τι είναι. Τι να κάνουμε. Μπλε μικρόφωνο. Από γιατί απορείτε. Γιατί απορείτε. Για το αγαπημένο του άθλημα μιλάω, άντε. Λοιπόν, οι δύο που θα πάνε κατευθείαν στο γήπεδο για να πάρουν τα εισιτήριά τους είναι ο Θεόφιλος Γιαννόπουλος και ο Σπυρόπουλος Κίμωνας. Και οι τρεις που θα έρθουν εδώ είναι οι εξής. Και οι τρεις που θα έρθουν από εδώ είναι ο Δημήτρης Τσούρμας. Λες να είναι Τσούρμας. Δεν νομίζω. Τσούρμας. Η Δήμητρα Τζιόγα και ο Θανάσης Θεοδόρου. Επαναλαμβάνω, οι δύο που θα πάνε απευθείας στο γήπεδο αύριο. Θεόφιλος Γιαννόπουλος και Κίμωνας Σπυρόπουλος. Και οι τρεις που θα έρθουν εδώ να πάρουν τα μαγικά χαρτάκια, τα έχω εδώ πέρα, είναι ο Δημήτρης Τσούρμας, η Δήμητρα Τζιόγα, Θανάση Θεοδόρου, Λέοντος Σοφού 18, στον έκτο όροφο. Από σήμερα μέχρι αύριο να έρθετε να πάρετε τα εισιτήρια. Κλείνω, δίνω σκυτάλι σε Ζάχο Ντρούλινγκ και Τάσο Τρέγια. Σε Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ. Δεν έχετε τέτοια με μαρκίζες, που έλεγε Άτζελα Δημητρίου θα με βάλεις εμένα πάνω, εμένα κάτω και τέτοια. Πάλι θα τον έχεις. Εχθές δεν τον είχες. Led Zeppelin. Βάλε Led Zeppelin για το ξεκίνημα, γιατί στα έκανε Zeppelin. Δεν τους μπορώ. Δεν τους μπορώ, φίλε. Δεν τους μπορώ. Ως εδώ. Είμαι ως εδώ. Τι. Κλείνουμε. Τι τηλέφωνο, ρε φίλε. Κλείνουμε, λέμε. Θα με αφήσετε να φύγω τώρα. Όχι, δεν είναι γραμμή για τον αέρα. Αχ, τι έχω πάει. Καλό βράδυ, ραντεβού στο γήπεδο αύριο. Γιατί αύριο η Μπενφίκα θα μάθει τι εστί Ηρακλής, κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ, να είστε καλά.